Πριν από 4 χρόνια οι Σεραίοι και οι Σεραίες σας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, σας ψήφισαν για πρώτη φορά και σας εξέλεξαν Δημοτικό Σύμβουλο. Σε αυτές τις εκλογές εκ νέου υποψήφιος με τη Συμμαχία Σεραίων του Αλέξανδρου Χρυσάφη. Παραμένετε στο πλευρό του κύριου Χρυσάφη? Παραμένουμε, ξεκινήσαμε κάτι πριν από 4 χρόνια. Ξεκινήσαμε μια πορεία που η αλήθεια είναι ότι για μένα ήταν η πρώτη φορά τότε που συμμετείχα. Δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί, πού θα καταλήξει. Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, στη θέση αυτή την οποία με εμπιστεύτηκε ο Δήμαρχος ο Αλέξανδρος Χρυσάφης, είχαμε βάλει κάποιους στόχους και κάποιες προτεραιότητες. Ο βασικός στόχος, ο πρώτος, ήταν η παραγωγή μελετών, οι εντάξεις και οι εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων και η υλοποίηση έργων, τόσο αυτών που παραλάβαμε, όσο και αυτών των οποίων είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα υλοποιήσουμε. Η αλλαγή κάποιων κακών νοοτροπιών στη λειτουργία της επιχείρησης όσον αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας, όσον αφορά τους λογαριασμούς που ήταν το μείζον ζήτημα τότε στα χωριά τα οποία κάναμε τις επισκέψεις με φουσκωμένους λογαριασμούς, με την επιμήκυνση στις μετρήσεις που είχε αποτέλεσμα κάποιες υπερχρεώσεις κυρίως στα χωριά μας. Όλα αυτά, κύριε Κώτα, διορθώθηκαν. Και διορθώθηκαν με μια επίπονη προσπάθεια. Διορθώσαμε, μπορώ να πω, πάνω από 1000 λογαριασμούς με λάθη τα οποία υπήρχαν. Λάβαμε τις κατάλληλες αποφάσεις του δοσού ώστε να αποφευθούν αυτά τα φαινόμενα στη συνέχεια. Φυσικά, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας για τη μείωση του νερού, της τιμής του νερού στην περιφέρεια, στα χωριά μας, αλλά καταφέραμε και ένα 10% της μείωσης νερού στην πόλη, δηλαδή 30% μείωση στην περιφέρεια και 30% και 10% στην πόλη, το οποίο δεν ήταν στο πρόγραμμα, αλλά έπρεπε να υπάρχει μια ισόρροπη αντιμετώπιση. Και φυσικά αυτά χωρίς να διασελευτεί η οικονομική κατάσταση στη ΔΕΙΑ Σεραίων. Δεν επηρεάστηκε οικονομικά η κατάσταση? Γιατί ήταν μελετημένο, ήταν κοστολογημένα και μελετημένα, όπως και το τωρινό πρόγραμμα της Συμμαχίας Σεραίων είναι μελετημένο και κοστολογημένο. Δεν είναι αοριστολογίες, δεν είναι απλά μια συνθηματολογία για το τι θέλουμε, οι λέξεις αυτές οι κλασικές που ακούμε, τα οράματα, η πνοή στον τόπο κτλ. Κτλ. Δράττουμε λίγο τις ευκαιρίες για εκείνο το βιντεάκι το οποίο είχατε στην Πτολεμαϊδα, αναρτήσει. Ναι. Με τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο. Αλλά το σημαντικότερο είναι αυτά τα ρεκόρ χρηματοδοτήσεων τα οποία πετύχαμε. Αυτά είναι που σε μένα προσωπικά έδωσαν έτσι τη δύναμη και την ενέργεια να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια. Εντάχθηκαν σε αυτή την τετραετία συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ σε έργα ίδρυψης και αποχέτευσης από τη ΔΕΙΑ Σεραίων. Είναι ένα ποσό, για να το δώσω να καταλάβει ο κόσμος, ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις χρηματοδοτήσεις της ΔΕΙΑ τα προηγούμενα 15 χρόνια από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Είναι αυτά και αναρτημένα και αποδεικνύονται με αριθμούς. Και φυσικά κάθε έγκριση η οποία ερχόταν στη ΔΕΙΑ ήταν ένας λόγος χαράς, ένας λόγος ηθικής ικανοποίησης για έργα τα οποία είναι έργα υποδομών για τα πάρα πολλά επόμενα χρόνια. Επιπλέον, Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, έχουν γίνει και εργασίες ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου των Σεραίων, και όπως επίσης και έχει γίνει και αντικατάσταση των αμοιοντοσωλήνων, έτσι δεν είναι, στην πόλη. Η μεγαλύτερη ένταξη που πετύχαμε στη ΔΕΙΑΣ, η οποία μάλιστα αποτελεί και τη μεγαλύτερη ένταξη σε πανελλήνιο επίπεδο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ύψους 21 εκατομμυρίων. Σε αυτή την πρόταση, σε αυτό το έργο, το οποίο αποτελείται από 3 υποέργα, το πρώτο υποέργο είναι το γνωστό, το μεγάλο έργο των έξυπνων υδρομέτρων, το οποίο μέσα σε ένα δίμηνο θα ξεκινήσει η υλοποίησή του, στα 15 εκατομμύρια. Ναι. Το δεύτερο υποέργο είναι ο πυρήνας Σκουτάριος, η δεξαμενή, η οποία θεμελιώσαμε πριν από κάποιους μήνες στην περιοχή του Σκουτάριος, για την ενιαία διαχείριση του νερού σε Σκούταρη, Αγελένη, Πεπονιά και στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάριος. Και το τρίτο υποέργο ήταν η αντικατάσταση 42 χιλιόμετρα αγωγών ίδρυφης μέσα στην πόλη. Εκεί είναι που θα αντικατασταθεί και το τελευταίο μέτρο αμοιαντοσωλήνα που έχει απομείνει στην πόλη των Σεραίων. Σε συνδυασμό με ένα έργο το οποίο υλοποιείται και αυτό αυτή τη στιγμή, το οποίο συνδέει τις δεξαμενές Μπατανίων με τη δεξαμενή, τις πηγές Μπατανίων με τη δεξαμενή Φέλη, πάνω στα Μελενικιώτικα και στο δρόμο της Χρυσοπηγής. Σε συνδυασμό λοιπόν αυτά τα δύο έργα, μας απαλλάσσουν από το τελευταίο εκατοστό αμοιάντου μέσα στην πόλη των Σεραίων, στο Δήμο των Σεραίων. Γιατί είναι και κάποια μικρά κομματάκια μέσα στα χωριά, τα οποία σημειακά τα αλλάζουμε και αυτά, όπως αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια τέτοια αλλαγή στον ξηρότοπο.
Και πρέπει να το πω αυτό γιατί και πολλές πολυδιαφημιζόμενες πόλεις, όπως για παράδειγμα τα Τρίκαλα, τα οποία τα ακούμε όλοι ως παράδειγμα, είναι ένας δήμος που προσομοιάζει στο Δήμο των Σερών, πρέπει να πω ότι το 50% του δικτύου των Τρικάλων είναι από αμίαντο. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα το 50% περίπου των σωλήνων είναι από αμίαντο. Σε εμάς αμίαντο σιδεροσωλήνες έχουν τελειώσει. Με πολυθυλένιο τελευταίου τύπου, τεχνολογίας αγωγούς, τελειώνουμε μια και καλή με αμίαντο και παλαιά δίκτυα. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά τα έργα τα οποία εντάξαμε, είναι και αυτά τα έργα τα οποία υλοποιήσαμε σε αυτό το διάστημα. Και μάλιστα σε ένα πολύ δύσκολο διάστημα, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε, πέρασε αυτή η κακή περίοδος, η περίοδος της πανδημίας των 2 ετών, όπου δουλεύαμε με το 50% του προσωπικού, όπου ο κόσμος δεν μπορούσε καλά-καλά να έρθει να πληρώσει μέσα στην επιχείρηση, γιατί απαγορευόταν η κυκλοφορία. Σε συνδυασμό με τον ένα χρόνο της ενεργειακής κρίσης μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που εκτείναξε τις τιμές των οικοδομικών υλικών και οδήγησε σε καθυστερήσεις με αναθεωρήσεις τιμών και με τις αναβολές τις οποίες ζητούσαν οι ανάδοχοι εργολάβοι. Παρά τα αυτά, ολοκληρώσαμε την κατασκευή από το μηδέν του νέου δηληστηρίου νερού στον Άγιο Ιωάννη, το πιο σύγχρονο δηληστήριο της χώρας πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, ήδη λειτουργεί. Προσθέσαμε εκεί τον κεντρικό αγωγό που πέρασε από τον δρόμο του Αγίου Ιωάννη, ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες του δηληστηρίου, γιατί με το παλιό δίκτυο δεν θα μπορούσαμε. Ήδη αυτός ο αγωγός είναι σε λειτουργία και κάποιες θράψεις και κάποια ατυχήματα τα οποία είχαμε από τον παλιό αγωγό δεν θα επαναληφθούν σε εκείνο το δρόμο. Και αυτός ο δρόμος, επειδή είναι και ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ, είναι δρόμος ο οποίος ανήκει στην ευθύνη της περιφέρειας. Υπάρχει συνεργασία με την περιφέρεια. Ήδη τα πρώτα 300 μέτρα στρώθηκαν από την περιφέρεια. Περιμέναμε και ελπίζαμε ότι προεκλογικά θα έχει στρωθεί και το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου αυτού. Είναι κάτι για το οποίο δικαίως μας ψέγουν τόσο οι κάτοικοι του Αγίου Ιωάννη και των Επταμήλων, όσο όμως και οι διερχόμενοι Σεραίοι. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι πραγματικά είναι δρομολογημένο. Αυτό το λέω γιατί είναι ένας δρόμος ο οποίος θα γίνει. Από την γέφυρα του Αγίου Γεωργίου μέχρι τον Άγιο Ιωάννη θα γίνει. Είναι συνονιμένο αυτό το πράγμα και με τον ίδιο τον κύριο Τζικώστα που είχε επισκεφθεί τελευταία το δηληστήριο, γιατί το έργο αυτό ήταν χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και σε συνδυασμό με το έργο το οποίο μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει από το Δήμο, από τη γέφυρα του Τσέλιου μέχρι τη γέφυρα του Αγίου Γεωργίου, ασφαλτόστρωση, περίπου 1,1 χιλιόμετρου δηλαδή. Ενωμένοι αυτοί οι δύο δρόμοι θα δώσουν μια λύση σε όλο το πρόβλημα από τις Σέρες μέχρι τον Άγιο Ιωάννη. Άρα αντιλαμβάνομαι τώρα για να κάνουμε, μας κάνατε και ένα μικρό απολογισμό για τα έργα τα οποία έγιναν και θα γίνουν και το επόμενο διάστημα και θα μας πείτε και συνέχεια και το τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη πενταετία. Είστε ικανοποιημένος από το έργο το οποίο αφήνεται ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, Σύνδρευσης και Αποχέτευσης, έτσι δεν είναι? Θα πω ότι το πρόσημο, κατά την άποψή μου, είναι θετικό, θετικότατο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια προβλήματα. Ο Δήμος είναι μεγάλος. Υπάρχουν και τα χωριά. Και μες στην πόλη υπάρχουν ζητήματα, κυρίως σε επίπεδο αποχέτευσης. Mm-hmm. Θα μιλήσω γι' αυτό λίγο στη συνέχεια, κύριε Κώτα, γιατί είναι ο προγραμματισμός για την επόμενη πενταετία. Γιατί πέρα από όλα αυτά, από τα 45 εκατομμύρια εντάξεις, έχουμε ετοιμότητα σε μελέτες και προτάσεις περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ, η οποία δεν είναι απλά στα συρτάρια, έχουν υποβληθεί στα ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τόσο στο ΕΜΕΠΕΡΑ, όσο και στο Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και στο ΕΣΠΑ, το οποίο θα ανοίξει τώρα και θα μπει και ένα συγκεκριμένο έργο για το θέμα της ποιότητας του νερού στα χωριά μας. Είναι έργα 60 εκατομμυρίων, αφορούν σε μεγάλο βαθμό αποχέτευση λιμάτων και ομβρίων, δηλαδή θα επεκτείνουμε το αποχετευτικό όπως έγινε στο Σκούταρι, Μητρούση, Λευκώνα και στις μεγάλες κοινότητες του Δήμου μας. Πάρα πολλές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και εντός και εκτός της πόλης και φυσικά η ολοκλήρωση του χωριστικού δικτύου λιμάτων μέσα στην πόλη των Σερών. Αυτό με τη συνεργασία όλης της κοινωνίας είναι αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, ότι όταν όλες οι οικοδομές ξεχωρίσουν τα όμβρια από τα λίματα στα δίκτυα, υπάρχει χωριστικό δίκτυο ήδη στο 60% της πόλης, στο οποίο δυστυχώς δεν έχουν συνδεθεί οι οικοδομές. Έχουμε στείλει δύο φορές ειδοποιήσεις για αυτό το θέμα. Δεν ανταποκρίνονται. Ναι, υπάρχει ένα κόστος για κάθε οικοδομή, το οποίο κυμαίνεται εκεί ανάμεσα στα 1.500 ευρώ με 2.000 ευρώ. Δεν είναι απαγορευτικό, δεν είναι εύκολη και καιρή βέβαια, αλλά όταν γίνει αυτό, τότε πραγματικά θα απολαύσουμε πραγματική ποιότητα ζωής. Θα σταματήσουν να μυρίζουν τα φρεάτια, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι τα φρεάτια μυρίζουν επειδή είναι βολωμένα. Δεν μυρίζουν επειδή είναι βολωμένα. Σε έναν αγωγό πέφτουν όμβρια και λίματα. Επομένως, από τα λίματα θα αναδύεται η μυρωδιά από τις χάρες μέσα. Αυτό θα γίνει την επόμενη πενταετία, το έχετε ως σχέδιο? Ήδη, ναι, είναι μια παρέμβαση περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι προγραμματισμένο για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη πενταετία, όπως λέτε.
Αλλά υπάρχει ήδη τοποθετημένο ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου, στο οποίο δεν έχουν συνδεθεί οι οικοδομές. Και αυτό οφείλουμε όλοι σαν κοινωνία να το φροντίσουμε και να το πετύχουμε μέσα στο επόμενο διάστημα, τη σύνδεση αυτή. Φυσικά μέσα στο επόμενο διάστημα ξεκινάει και το μεγάλο έργο της μονάδας ηλιακής ξήρανσης στον βιολογικό καθαρισμό. Mm-hmm. Ένα έργο με περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, γιατί θα μειώσει δραστικά τα έξοδα της επιχείρησης. Περίπου ένα ποσό της τάξης των 600.000 ευρώ θα εξοικονομηθεί, επειδή η λιματολάσπη που παράγεται από την επεξεργασία του νερού θα αφυδατωθεί με την βοήθεια του ήλιου και θα μειωθεί κατά 80-90% η ποσότητα αυτή, την οποία τώρα πληρώνουμε για να απομακρύνουμε σε συγκεκριμένους χώρους υγειονομικής σταφής στην Θεσσαλονίκη και στην Ημαθία. Και αυτό το έργο μέσα στην επόμενη διετία έχει ήδη, σχεδόν είναι στο τέλος ο διαγωνισμός, θα προκύψει ο ανάδοχος και θα ξεκινήσει η κατασκευή του. Αλλά το κυριότερο, κύριε Κώτα, το οποίο θα ήθελα να πω, το οποίο θεωρώ ότι πετύχαμε σε αυτό το διάστημα, ήταν η εξωστρέφεια και η ανάδειξη αυτών των έργων της ΔΕΙΑΣ στην κοινωνία. Αυτό, γιατί τα έργα της ΔΕΙΑΣ είναι υπόγεια, είναι περιφερειακά, δεν φαίνονται, δεν τα δίνει τόση σημασία όσο θα έπρεπε. Είναι πραγματικά έργα υποδομής για τον επόμενο μισό αιώνα, ό,τι καινούριο γίνεται αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι αυτό, ότι μπόρεσε ο κόσμος λίγο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ενημέρωση την οποία προσπαθήσαμε να πετύχουμε να καταλάβει την ουσία και τη σημασία αυτών των έργων. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πετύχαμε, κατά την άποψή μου, αυτή την τετραετία να μείνει η ΔΕΙΑΣ έξω από το πεδίο της στήρας και αντιπαράθεσης, της αντιπολιτιστικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή, φαινόμενα τα οποία είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν, όπου το νερό, η τιμή του νερού, τα έργα του νερού, να γίνονται πεδίο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης και να γίνεται μια σπέκουλα, όπως για παράδειγμα γίνεται αυτή τη στιγμή, και μια και είμαστε στον αέρα λίγο, θέλω να το πω αυτό. Πείτε μου, τι εννοείτε. Στη Βροντού, για παράδειγμα, υπάρχει ένα πρόβλημα, ναι, με τους λογαριασμούς, το οποίο πώς προέκυψε. Πριν την ανάληψη τη δική μας, της διοίκησης δικής μας. Όταν είναι πρόβλημα, τι πρόβλημα, για να το καταλάβουμε. Υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί που είναι μεγάλοι, είναι φουσκωμένοι. Ναι. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι το μισό χωριό έχει μετρητές και το μισό χωριό δεν έχει μετρητές. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή παλαιότερα, όπου είχε μπει στο μισό χωριό, είχαν μπει μετρητές. Ξέρουμε την υποχρέωση της ΔΕΙΑ να μπουν παντού μετρητές. Όμως για λόγους τεχνικούς και για λόγους και του αναδόχου, επειδή δεν μπορούσαν να βρεθούν οι ιδιοκτήτες σε διάφορα ακίνητα, δεν μπήκαν οι μετρητές παντού. Επομένως, έχουμε εδώ κάποιους λογαριασμούς δύο ταχυτήτων στο χωριό. Ο πρόεδρος εκεί, ο κ. Καλφόγλου, αγωνίστηκε για αυτό το θέμα. Είναι στην ενημέρωση τόσο δική μου όσο και της διοίκησης. Το πρώτο βήμα που κάναμε ήταν να μην χρεώνουμε το χωριό το χειμώνα, όταν στάζουν οι βρύσες, ώστε να μην παγώσουν, να μην υπάρχει χρέωση. Γιατί αυτά τα προβλήματα πριν μπουν τα ρολόγια δεν υπήρχαν. Υπήρχε ένα πάγιο για το χωριό όλο, ναι, ναι, και δεν αντιμετωπίζω. Τώρα με τις μετρήσεις, ήρθαν κάποιες υπερβολικές μετρήσεις, πρώτα οι χειμερινές. Αυτό το λύσαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τώρα υπάρχουν κάποια σπίτια τα οποία έχουν υπερβολικούς λογαριασμούς κυρίως λόγω διαρροών εσωτερικών δικτύων. Ήρθαν κάποιοι δυσόρυτοι λογαριασμοί. Υπάρχει συνεννόηση με τον πρόεδρο να το γνωρίζουν οι κάτοικοι εκεί ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί. Αυτοί οι λογαριασμοί δεν θα πληρωθούν οι υπερβολικοί. Και επειδή κοντεύει η έναρξη του έργου των ηλεκτρονικών υδρομέτρων, μέχρι να μπουν τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα με τα φρεάτια τους, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι είναι τα φρεάτια, δεν είναι μόνο τα ρολόγια, είναι τα φρεάτια τα οποία θα βγουν έξω από τα σπίτια στα πεζοδρόμια, ώστε να μην μπορεί να γίνεται και νεροκλοπή, να μην γίνονται αυτά τα bypass που γίνονται μέσα στις αυλές των σπιτιών. Μέχρι λοιπόν να μπουν αυτά, θα επιστρέψει η Βροντού στο πρώτερο καθεστώς, με ένα πάγιο το οποίο το έχουμε υπολογίσει ώστε να καλύπτει ακριβώς την κατανάλωση του χωριού, για να είμαστε σύμφωνοι και με την νομοθεσία και να μην υπάρχουν αυτοί οι λογαριασμοί δύο ταχυτήτων και αυτά τα δίκαια παράπονα από κάποιους μικρούς λογαριασμούς, οι οποίοι όμως έμαθα ότι τώρα, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, κύριε Κώτα, έγινε ένα αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Μια σπέκουλα περισσότερο. Ναι, αυτό είναι που θέλουμε να το διαφυλάξουμε, όποια δημοτική αρχή και να προκύψει το επόμενο διάστημα. Η ΔΕΙΑΣ πρέπει να μείνει έξω από αυτή την μικροπολιτική εκμετάλλευση, να το πω έτσι, διαφόρων περιστατικών, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο τομέας. Είναι η ίδρυψη, είναι η αποχέτευση, είναι η ίδια η ζωή. Τώρα, κύριε Χαλκιόπουλε, κλείνοντας και την κουβέντα μας, τι άλλο θέλετε να πείτε στους σεραίους και τις σεραίες που μας παρακολουθούν, γιατί να ψηφίσουν τη Συμμαχία Σεραίων και γιατί να στηρίξουν τη δική σας υποψηφιότητα? Πρέπει να πούμε ότι πάλι θα τονίσω τις χρηματοδοτήσεις. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό είναι το μοντέλο λειτουργίας των Δήμων.
Οι Δήμοι έχουν περιορισμένους πόρους, ιδίους πόρους. Όλα τα έργα, είτε μιλάμε για αθλητισμό, το οποίο είναι η κορονίδα του προγράμματος Συμμαχίας Αιρέων για το επόμενο διάστημα, είτε μιλάμε για σχολικά κτίρια, είτε μιλάμε για μεγάλα έργα υποδομών, γίνονται μόνο με χρηματοδοτήσεις από όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εκεί πήραμε άριστα, θεωρώ, πρέπει να γίνει αυτή η σύγκριση. Συνολικά πάνω από 65 εκατομμύρια ευρώ είναι οι χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις, όπως και να έχει, θα μείνουν παρακαταθήκη για την επόμενη Δημοτική Αρχή, όποια και αν είναι αυτή. Είναι κάτι το οποίο ακουγόταν και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ότι άφησε πρίκα πολλών χρηματοδοτήσεων και ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε τα έργα τα οποία υλοποιούμε. Εμείς τα έργα τα αναφέρουμε αυτά τα οποία υλοποιούμε, γιατί τα υλοποιούμε, τα κατασκευάζουμε σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον όπως ήταν αυτό της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Αλλά ταυτόχρονα πετύχαμε χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα φέρουν έργα υποδομών για τα πολλά επόμενα χρόνια. Εκεί είναι και η στόχευση για να προσελκύσουμε κόσμο στις Σέρρες. Στις Σέρρες δυστυχώς δεν έχουμε τη θάλασσα, δεν έχουμε άλλα έτσι, πολλά τουριστικά αξιοθέατα όπως σε άλλα σημεία. Καταλήξαμε ότι ο αθλητισμός είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να φέρει κόσμο στις Σέρρες με χμή του δόρατος στο αυτοκινητοδρόμιο μας. Θα κάνουμε ένα καινούριο κλειστό, το οποίο είχε ανάγκη ο Δήμος, δεν είχε γίνει ποτέ. Υπάρχουν ένα κλειστό πάνω, το οποίο δεν τηρεί προδιαγραφές για την προσέλκυση του κόσμου. Θα κάνουμε ένα κλειστό βαρέων αθλημάτων. Αυτά είναι όλα καταγεγραμμένα μέσα στο πρόγραμμά μας. Ναι. Φυσικά, να ολοκληρωθεί το καινούριο κολυμπητήριο. Και εδώ πρέπει να πω κάτι. Δεν είναι οι εποχές όπως ήταν παλαιότερα. Από τα χρόνια του Μνημονίου και μετά η νομοθεσία είναι σκληρή για όλα. Για παράδειγμα, τώρα μέσα, ενώ είχαν πάρει τη χρηματοδότηση για το κολυμβητήριο, θέματα όπως ήταν ένα ρέμα το οποίο υπήρχε μέσα στην διανομή του 36, αλλά δεν φαινόταν στο τοπικό ρημοτομικό. Και εκεί βοήθησε η Διάζ για αυτό, γιατί το γνωρίζω αυτό το θέμα, πώς λύθηκε. Αλλά και το θέμα που προέκυψε τώρα με τις αδειοδοτήσεις όλων των αυθαιρέτων ανομιμοποιητών κτηρίων, δηλαδή τα οποία υπάρχουν μέσα στο ΟΒΑ. Αυτά τα θέματα τα οποία παλιότερα δεν τα αντιμετώπιζε κάποια δημοτική αρχή. Αυτά όλα είναι μπροστά μας και τα αντιμετωπίζουμε και πρέπει να είμαστε σύμφωνοι με όλες τις νομοθεσίες τις κείμενες. Και τα λύνουμε με εγκαταστάσεις, όπως είπαμε στην αρχή, τόσων ετών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά έχουμε και συγκεκριμένη πρόταση για την επόμενη πενταετία. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, θεωρώ ότι ο κόσμος μέσα σε αυτή την τετραετία με γνώρισε, είδε την προσπάθεια η οποία καταβλήθηκε. Τα έργα ήταν πολλά, η προσπάθειά μας στην καθημερινότητα αναλύσαμε, η προσπάθεια στην καθημερινότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, είμαστε δίπλα στο Δημότη σε οτιδήποτε χρειαστεί, να επιλύουμε οποιοδήποτε πρόβλημα πάντοτε με ισονομία και δικαιοσύνη, γιατί είναι η Διάς είναι ένα έξοχο παράδειγμα αυτοοργάνωσης, δεν παίρνει χρήματα από αλλού, μόνο από τους Σεραίους Δημότες χρηματοδοτείται μέσω των λογαριασμών για την καθημερινή της λειτουργία. Παρότι είχαμε προβλήματα και με συνταξιοδοτήσεις και μειωμένο προσωπικό, μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Είναι μια ηθική επιβράβευση η οποία έρχεται μέσα από μια εκτίμηση δια της ψήφου από τους συμπολίτες μου. Είναι κάτι το οποίο το ζητώ αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το λόγο αγωνιζόμαστε. Έχω ακόμα περίσσευμα ενέργειας, μπορώ να δώσω για μέσα από οποιοδήποτε πόστο, όχι μόνο μέσα από τη ΔΙΑΣ. Ασχοληθήκαμε με πάρα πολλά άλλα ζητήματα και με τον Δήμαρχο και με συναδέλφους σε άλλους τομείς. Έχουμε τον τρόπο, έχουμε τη γνώση, έχουμε το σχεδιασμό. Δεν πρέπει σε ρε να χάσουν ούτε μία μέρα. Από τις 9 Οκτωβρίου συνεχίζουμε τη δουλειά αυτή την οποία έχουμε ξεκινήσει και έχουμε μια πενταετία μπροστά μας πραγματικά για να κάνουμε τις Σέρρες, να δώσουμε στους Σεραίους αυτό που τους αξίζει και ας κρίνουν οι Σεραίοι τα πεπραγμένα μας, να δουν αυτά τα οποία κάναμε, να μας κρίνουν για αυτά τα οποία δεν κάναμε προσμετρώντας την περίοδο του COVID, την περίοδο της ενεργειακής κρίσης για καθυστερήσεις όπως δεν μας πίστευαν για παράδειγμα στην περιοχή της Υγείας ότι θα τελειώσουμε. Λέγαμε ότι υπήρχε η αναβολή την οποία είχε πάρει με νόμο του κράτους ο εργολάβος. Έγιναν τα όμβρια, έγιναν και τα δίκτυα ίδρυυσης, ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις, έγιναν τα δύο γήπεδα μπάσκετ, ξεκινάει η παιδική χαρά. Έτσι ακριβώς θα αποδείξουμε και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία στις Συμμαχίες Αιρέων και στον Αλέξανδρο Χρυσάφη να συνεχίσουμε ακόμα μια πενταετία. Και οι Σεραίοι ας κρίνουν αυτά τα πράγματα, να μείνουν λίγο μακριά από αυτές τις γκρίζες διαφημίσεις τελευταίες. Λίγο αισθάνθηκα ότι γυρίσαμε λίγο στα παλιά τα χρόνια. Μόνο κριτική. Δεν είδα συγκροτημένες προτάσεις κοστολογημένες να γίνει ένας γόνιμος διάλογος πάνω σε συγκεκριμένα θέματα.
Εγώ πιστεύω θα καταλάβουν οι ΣΕΡΕΙ ότι το συμφέρον είναι να συνεχίσει για τις ΣΕΡΕΣ, να συνεχίσει η Συμμαχία ΣΕΡΕΙ το έργο το οποίο ξεκίνησε. Κύριε Χαλκιόπουλε, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Να σας ευχηθώ και εσάς καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Κότα, και εσείς να συνεχίσετε το λειτουργήμά σας και αυτές τις μέρες και τις επόμενες.